Βαθιά συγκινημένη και αποφασισμένη να περιγράψει τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε, προσήλθε ενώπιον του δικαστηρίου η δεύτερη καταγγέλουσα στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Τόσα κατέθεσε για την ημέρα που πήγε σε επαγγελματικό ραντεβού στο θέατρο Μουσούρι το 2010 με το γνωστό ηθοποιό Προκαλούν Ανατριχύλα. Άμεσα ήρθε και έκατσε δίπλα μου από την αριστερή πλευρά και από εκεί ξεκίνησε ένας εφιάλτης. Όρμησε πάνω μου σαν άγριο θηρίο και άρχισε να με φυλάει στο λαιμό τα μάγουλα το πρόσωπο. Του είπα: σταματήστε, δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Και αυτό συνέχιζε, ενώ προσπαθούσα να τον αποθήσω με τα χέρια μου, ενώ μου έλεγε χυδαία λόγια. Η συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγέλουσα, ήταν τρομακτική. Ο γνωστός ηθοποιός, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας, άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά. Κάθισε δίπλα μου και μου όρμησε. Άρχισε να με φυλάει στο λαιμό και στο πρόσωπο. Προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το στόμα. Με πίεζε, με χάιδευε στο στήθος, στα γεννητικά όργανα και στα πόδια. Όλα ήταν μέσα σε μια ασταμάτητη πάλι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι εντάσεις ήταν μεγάλες, με την πρόεδρο της έδρας μάλιστα να αποσύρεται, λέγοντας στους συνηγόρους πως δεν γίνεται έτσι μια δίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη, σε πολύ δύσκολη θέση. Πέρασε κάτι πολύ βαρύ, το οποίο την στοιχιώνει ακόμα και σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ, τουλάχιστον εγώ όσο ζω, να επιτρέψω ότι δεν θα τηρούνται οι δικονομικές και συνταγματικές εγγυήσεις για μια δίκαιη δίκη. Η δίκη χρειάστηκε να διακοπεί αρκετές φορές, είτε λόγω της έντασης μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών, είτε λόγω της αδιαθεσίας που ένιωθε η δεύτερη καταγγέλουσα. Εάν ήσασταν μέσα, θα βλέπατε τι αγώνα δίνει ένας άνθρωπος να μιλήσει και να πει την αλήθεια του. Είναι κατάκτηση του νομικού κόσμου να έχει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος μια δίκαιη δίκη. Αυτό θα γίνει είτε το θέλουν είτε όχι. Χωρίς κραυγές, χωρίς υπερβολές. Το δικαστήριο διέκοψε τελικά για την Τρίτη, καθώς καταγγέλουσα αδυνατούσε να συνεχίσει.